Σήμερα θέλω να μοιραστούμε μερικές σκέψεις με αφορμή τα μηνύματα που μου στείλατε μέσα στο Σαββατοκύριακο και που με ικανοποίηση διεπίστωσα ότι και εσείς έχετε προσέξει πως όσοι ασκούμε κριτική στο παρικμασμένο, στο κυρίαρχο και διεφθαρμένο σύστημα στο οποίο είναι πλέον λειτουργικά ενταγμένη, ενσωματωμένη και η ψευτοαριστερά μετά τις επιτυχείς εξετάσεις που έδωσε κατά την κυβερνητική της περίοδο στους χρόνους των μνημονίων όλοι εμείς λοιπόν έχουμε να αντιπαλέψουμε αυτό το καινούριο, το νέο αφήγημα που όλοι οι εθνομηδενιστές, όλοι αυτοί που συγκροτούν αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων έχουν πια στην ημερήσια διάταξη και αναφέρουμε στα του κινδύνου, περί του κινδύνου, τις δήθεν δίθεν απειλές που μπορεί να δεχόμαστε από την πολιτική επέλαση της νέα νέας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Όλοι αυτοί επικαλούνται την δημοκρατία και οι ακροαριστεροί και οι ακροκεντρώοι καθώς και όλοι οι άλλοι οι πολύχρωμοι συνοδοιπόροι τους του εθνομιδενιστικού τόξου που υποτίθεται πως υποστηρίζουν την δημοκρατία και θέλουν να την προστατεύσουν αλλά ουσιαστικά την υπονομεύουν και μάλιστα με έναν αυταρχικό θα έλεγα τρόπο δεν είναι καθόλου τυχαίο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον αγώνα κατά της δεξιάς βλέπουμε να πρωτοστατεί εκεί η κυβέρνηση στην Γερμανία που την συγκροτούν οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλδημοκράτες η οποία διαθέτει από τον κρατικό κουρβανά εκατοντάδες εκατομμύρια ετησίως για την αντιμετώπιση του δεξιού κινδύνου. Όμω είδατε στι ευρωεκλογέ αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Σουρτς, ότι μόλι και μεταβία πήρε ποσοστά ενός πολύ πολύ μικρού κόμματο και γι' αυτό όλοι του ζητούν να κάνει ό,τι ο Μακρόν. Να παρετηθεί. Με 15% δεν μπορεί να κυβερνά. Προφανώς λοιπόν δεν γίνεται λόγος ότι με αυτή την ολοκληρωτικού τύπου αντίληψη ε, περί δημοκρατίας όπου επιτρέπει αυτή η αντίληψη ακόμα και τον αποκλεισμού κομμάτων που δεν θέλει το σύστημα αλλά και προπαντός με τον αποκλεισμό όλων αυτών των κομμάτων και των προσώπων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτό τον τρόπο υπονομεύεται η κοινοβουλευτική δημοκρατία και δεν την προασπίζουν όλοι αυτοί με αυτές τις μεθόδους. Η φήμωση και η απαγόρευση κάθε διαφορετικής φωνής, κάθε αντίθετης φωνής στον δημόσιο διάλογο που αντιστρατεύεται τη γουόκ ατζέντα και την παγκοσμιοποίηση βλέπετε ότι επιχειρείται με κάθε τρόπο ακόμα και με τον απαξιωτικό τρόπο κατά των πολιτικών αντιπάλων ομιλώντας και φτάνοντας μέχρι και τη δολοφονία των χαρακτήρων όπως είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης αν θυμάστε σε εκείνη την μεγαλειώδη πανεθνική συνάντηση σε εκείνο το συλλαλητήριο που έγινε για την Μακεδονία μας στο Σύνταγμα. Τότε ο Μίκης Θεοδωράκης μίλησε για όλους αυτούς τους εθνομιδενιστές που όλους όσους μιλούν για την πατρίδα τους βλέπουν ως εθνικιστές, τους βλέπουν ως ακροδεξιούς και φτάνουν μέχρι και την δολοφονία χαρακτήρως όπως είχε πει ο αημίστος Μίκης Θεοδωράκης. Η δίθεν λοιπόν δημοκρατική όλη αυτή η ψεύτο προοδευτική δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας πραγματικής αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν ούτε την αναγκαιότητα της κριτικής έντονης αντιπαράθεσης που είναι όμως θεμελιώδης παράμετρη και για τούτο προτιμούν κάτι το εύκολο που τους βολεύει για να κρατούν την εξουσία, να τους βάζουν όλους το ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή κάνουν ακριβώς αυτά που έκαναν οι παλαιοκομμουνιστές όπου τότε έλεγαν πας μη κομμουνιστής φασίστας. Η ουσιαστική όμως αντιπαράθεση καθιστά ουσιαστική την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η δημοκρατία των κομμάτων που έχουν το ίδιο πρόγραμμα, τις ίδιες αρχές, την ίδια πρακτική, αλλά απλά διαφέρουν στο όνομα, δηλαδή ό,τι συμβαίνει σήμερα εδώ, σε τι διαφέρει η ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη από εκείνη του Τσίπρα ή του ΓΑΠ, του Γιώργη του Παπανδρέου. Απλά έχουν άλλο όνομα όμως κατά τα άλλα και τα τρία αυτά κόμματα έχουν το ίδιο προσωπείο, το προσωπείο της ολιγαρχίας που έχει φέρει αυτό το καινούριο καθεστώς, το καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας. Βολεύει λοιπόν τη νέα τάξη πραγμάτων όσοι ασκούν κριτική σε αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα να μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Ακροδεξιοί, συνωμοσιολόγοι, συντηρητικοί, χριστιανοδημοκράτες ή της νέας δεξιάς, Γενικώ όσοι ασκούν κριτική για διάφορα ευαίσθητα θέματα, μεταναστευτικό, ταυτωτικό, εθνική η συνείδηση, ε, κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, αχαλήνονται ελ, ε, ελίτε, ελίτ, ευροσκεπτικισμός, αυταρχισμός, εγκατάλειψη λαϊκών τάξεων, παλαιοκομματισμός, ριζοσπαστικό Ισλάμ και άλλα πολλά. Έτσι βλέπουμε, ζούμε, το νιώθουμε στο πετσί μας. Έναν ιδεολογικό αρτηριοσκληρωτισμό που έχουν όλα τα κόμματα εξουσίας και έτσι με έναν δογματικό τρόπο όλοι αυτοί οι ακρονεοφιλελεύθεροι αλλά και οι ψευτοαριστεροί, οι εξυγχρονιστές βλέπουμε όταν επικρατούν πόσο επικίνδυνοι πραγματικά γίνονται για όλους εκείνους που έχουν μια διαφορετική άποψη και στάση ζωής. Με κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό την επιβολή μιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ καθώς επίσης και την επιβολή ξένων προς την ταυτότητα του λαού μας ιδεολογικών επιλογών αυτοί έχουν περάσει στην γενική επίθεση και λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα διανο ομιλούμε. Εμείς αντιλαμβανόμεθα ότι δεν έχουμε δικαίωμα διανασιοπούμε και να μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Οι πνευματικές ηγεσίε και η ταγή της Εκκλησίας όμως δυστυχώς λουφάζουν και γενικότερα όλοι οι βολεμένοι κρύβονται για να μην ξεβολευτούν. Αλλά αναρωτιέται ο Μανώλης Κοτάκης, ο εκδότης της εφημερίδας της Εστία πώς θα γεννηθεί η ελπίδα στους πιστούς αν δεν υπάρχει ηγεσία και σημειώνει ο θεσμός της Εκκλησίας και τι ταπεινώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών καταδέχθηκε να μετατραπεί σε του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Και για να είμαστε δίκαιοι δεν ευθύνεται μόνο ο Αρχιεπίσκοπος γι' αυτό. τόσο είναι που θα έλεγε και ο Αναγνωστάκης. Τόσος ήταν και στο Μακεδονικό, τόσος ήταν και στα Μνημόνια, τόσο στην πανδημία, τόσο και στο γάμο των ομοφιλοφίλων. Στην προκειμένη όμω ευθύνονται και άλλοι Μητροπολίτε, κορυφαία στελέχη τη Ιεράς Συνόδου. Η εκκλησιαστική μα ιστορία έχει δείξει ότι στι μεγάλε κρίσει πολιτεία Εκκλησία γεννιούνται οι μεγάλοι πνευματικοί ηγέτε, γεννιούνται οι αρχιεπίσκοποι, γεννιούνται οι παναγιώτατοι, γεννιούνται οι νέοι θρησκευτικοί ηγέτε. Στην μεγάλη διαμάχη τότε για την μοναστηριακή περιουσία του 1987 επί παντοδυναμίας Πασόκ στην εκπομπή της Έρτμα Ανοιχτά Χαρτιά με τον Βίκτορα Νέτα διασταύρωσαν τα ξύφη οι τότε Μητροπολίτες Δημητριάδος και Αλμύρου Βόλου ο Μακαριστός Χριστόδουλος και ο Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος. Ο πρώτος εξελέγει μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος της Αθηνών και Ελλάδος ο δε δεύτερος εξελέγει ε, Παναγιώτατος Μητροπολίτης της ε, Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν ξεχώρισαν για πρώτη φορά, εκεί που τα έψαλαν άφοβα στον συμπαθέστατο κεφαλονίτη υπουργό τον Τρίτσι. Τα επόμενα χρόνια σφράγισαν με τη δράση τους την παρουσία της Εκκλησίας σε καιρούς πολύ πολύ δύσκολους. Κατοχύρωσαν την ε, επιρροή της Εκκλησίας στους καιρούς του σημιτικού εξυγχρονισμού και της παγκοσμιοποίησης. Την κράτησαν την Εκκλησία όρθιους σε καιρούς υπερκατανάλωσης και χιδέας απλιστίας Ήταν προσωπικότητες. Τον Χριστόδουλο τον αποχαιρέτησε λέει ο Μανώλης Σοκοτάκης μέσα στο Αρετέιο ακόμα και ο Αλέκος ο Αλαβάνος με τον οποίο είχε συγκρουστεί σφόδρα για τις ταυτότητες. Τι είναι άραγε η ηγεσία. Η ηγεσία σημαίνει να δράσει πρώτος και και οι Χριστόδωρος και Άνθιμος έδρασαν. Σφυροκόπησαν εκείνο το βράδυ στην ΕΡΤ, ΕΕ τον συμπαθήκατα τα λοιπά και ο Φαλονίτη Υπουργό και εξουδετερώσαν το νομοσχεδίο του. Ο νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων απεδείχθη στιγμή οριακή για την κυβέρνηση αλλά και για την Εκκλησία τη Ελλάδος. Ο λαό! μαύρισε το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη μαύρισε τη μεταλλαγμένη νέα δημοκρατία, το πλήρωμα της Εκκλησίας, μαύρισε στην κάλπη την παράταξη που δεν έχει καμία σχέση με την ιδρυτική της διακήρυξη, καμία σχέση με τις ιδεολογικές της αρχές. Ωστόσο με απογοήτευση παρατηρήσαμε ότι νέος εκκλησιαστικός ηγέτης δεν γεννήθηκε μέσα σε αυτή την κρίση. Ποια εικόνα λοιπόν δίνει ένας θεσμός όταν τρώει σφαλιάρες και λέει ευχαριστώ από παντού, πώς θα κινηθεί η ελπίδα στους πιστούς αν δεν υπάρχει η ηγεσία. Με σκεφτό το κεφάλι, οι στην πολιτική μας τάξη κάνοντας μικροπολιτικούς υπολογισμούς θα πορευτεί στο μέλλον ο πιο ξεχωριστός θεσμός της πατρίδας μας η Εκκλησία. Για τον Αρχιεπίσκοπο μας ο οποίος τύπης είναι ο αρχηγός μας, ο αρχηγός των Ορθοδόξων Αισθάνομαι πως εκατομμύρια χριστιανοί νιώθουν όπως και εγώ τεράστια απογοήτευση. Δεν έχει καμιά δουλειά. Ο Αρχιεπίσκοπος να είναι φόντο στα προεκλογικά σποτ, ούτε να είναι το άλλο για αποφάσεις που πλήττουν το θεσμό της οικογένειας και παραβιάζουν τις διδαχές των ιερών κειμένων. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Αρχιεπίσκοπος να κάνει σέρβις σε καμιά κυβέρνηση και να επιτίθεται σε αρχηγούς άλλων κομμάτων. Τα αποτελέσματα άλλωστε των εκλογών έδειξαν τα όρια του κύρου του και της πυθού του στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν τον πήρε κανένα σοβαρά. Δεν τον άκουσε κανένα τον κύριο Ιερώνημο. Οι χριστιανοί δεν τον άκουσαν. Και βεβαίω, ποιο δεν στενοχωριέται για όλα αυτά. Αλλά όπως καταλήγει ο Μανώλη Κωτάκη, μόνο η αλήθεια λιτρώνει. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε πω δεν συμβαίνει τίποτα όταν εκατομμύρια Ελληνίδε και Έλληνε αποδοκίμασαν εκτό από την κυβέρνηση και την Εκκλησία για την ανοχή τη στην νομοθέτηση του γάμου των ομοφυλοφίλων. Δεν ωφελήσε τίποτα άλλωστε. Να κρύψουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Είτε να τα κρύψουμε είτε όχι. Τα σκουπίδια δεν φεύγουν. Σκουπίδια είναι εκεί, θα μείνουν, δεν απαλλασσόμαστε. Και όπως έλεγε ο πατέρας Μητσοτάκης, δια τι να το κρύψουμε άλλωστε. Να, ο Μητσοτάκης στη συνεδρία του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου εξέπεμψε μήνυμα συνολικής λέει επανεκκίνησης. Αυτό κατάλαβε. Και γι' αυτό είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απέναντίας μόνον θα πάει πιο γρήγορα λέει. Θα εντείνει αυτές τις ακολουθούμενες μέχρι σήμερα πολιτικές. Αλήθεια. Αλήθεια βρε Κυριακό αυτό το μήνυμα πήρε. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Ο Νικηφόρος Βαρονέτος ε, έχει ένα πολύ πολύ σπουδαίο άρθρο και μια πολύ σπουδαία ανάλυση. Όχι κύριε Μητσοτάκη λέει. Οι πολίτες δεν ζήτησαν αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζεται τα πέντε τελευταία χρόνια ζήτησαν οι πολίτες ακριβώς. Δεν καταλάβατε να μην συνεχίσετε αυτές τις πολιτικές. Ζήτησαν αλλαγή πορείας της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν απονομοποίησαν την κυβέρνησή σας που έχει πλέον την αποδοχή μόνο του 28%. Το υπόλοιπο 72% δεν εγκρίνει τα πεπραγμένα σας κύριε Μητσοτάκη. Η ακρίβεια που υποτίθεται ότι θέλετε να πατάξετε είναι το αποτέλεσμα της ρίχνωσης του παραγωγικού αυτού αγροτικού τομέα. Γι' αυτό και αυξάνονται ανεξέλεγκτα οι τιμές των τροφίμων. Επίσης είναι το αποτέλεσμα του χρηματιστηρίου της ενέργειας, του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, της αδιαφορίας σας για την εκμετάλλευση των ελληνικών υδρογονάθρακων. Τέλος είναι το αποτέλεσμα της διατήρησης των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ. Οι πολίτε, κύριε Μητσοτάκη, ζητούν βελτίωση τη παρεχόμενη υγεία και παιδεία τομεί που εσεί συρρυκνώνετε από τη μέρα που γίνατε πρωθυπουργό. Για να εμφανίσετε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματο και για να πάρετε τα εύσημα από την Κομισιόν. Οι πολίτε, κύριε Μητσουτάκη, παρά την προπαγάνδα δεν θέλουν την αποκαλούμενη Πράσινη Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που καταστρέφει τα βουνά μα για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριε και τα χωράφια μα για να φυτευτούν φωτοβολταϊκά. Ενώ παράλληλα αυξάνει το ενεργειακό κόστο. Οι πολίτε, κύριε Μητσουτάκη, ζητούν στεναρή υπεράσπιση των εθνικών μα κυριαρχικών συμφερόντων και όχι κατευναστική πολιτική με υποχωρήσεις και υποκλήσεις και τεμενάδες στον κύριο Ερντογκάν. Ζητούν ενίσχυση τη αμυντική θωράκησης της χώρας και όχι αποστολή οπλικών συστημάτων από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ενεργή συμπαράσταση ζητούν προς την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι πομφόλιγης περί του διεθνούς δικαίου. Οι πολίτες κ. Μετσοτάκη θέλουν την υπεράσπιση της Μακεδονίας μας και θέλουν να απαλλαγούν από τις ενδοτικές συνέπειες αυτής της κακής συμφωνίας, της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν θέλουν εκκλήσεις προς τους Σλαβοαλβανούς των Σκοπίων για να τηρήσουν τη συμφωνία που εσείς λέγατε ότι είναι κακή και είναι όντως άθλια κακή. Οι Έλληνες πολίτες κύριε Μητσοτάκη δεν εγκρίνουν την εγώ κατζέντα σας. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλά φύλλα, κατ' επιλογή, πολλά φύλλα, ΛΟΑΤΚΙ και άλλα, παρά μόνο αρσενικό και θηλυκό. Δεν θέλουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με γονέα ένα και γονέα δύο. Δεν συμφωνούν με, τα τροπή, με την μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική δεν θέλουν να γεμίσετε τη χριστιανική Ελλάδα με τζαμιά και μιναρέδες. Δεν θέλουν να εγκατασταθούν στην πατρίδα μας διάφορες αλλοεθνείς μειονότητες που θα αλλοιώσουν την ομοιογένεια του ελληνικού πληθυσμού. Δεν θέλουν τον αντινατιβισμό σας. Και συνεχίζει σε αυτό το σπουδαίο του άρθρο για όλα αυτά και πολλά άλλα κύριε Μητσοτάκη. Πρέπει να πατήσετε φρένο και όχι γκάζι στις αποκαλούμενες μεταρρυθμίσεις σας. Μην θεωρήστε κύριε Μητσοτάκη ότι η ανυπαρξία μιας αξιόπιστης αντιπολίτευσης με διαφορετικό εναλλακτικό πρόγραμμα θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε τις καταστροφικές για τη χώρα μας πολιτικές σας. Η τιμωρία θα είναι πιο αυστηρή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση από αυτή που σας επέβαλαν οι πολίτες στις ευρωεκλογές τα 30 χρόνια. Εκλεγμένος στο Εθνικό Κοινοβούλιο και πάνω από 40 χρόνια από παιδί, από μαθητής. Ξεκίνησα από στρατιώτης και έφτασα να συμμετέχω στα ανώτατα όργανα στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Πολιτικό Συμβούλιο της Παράταξης που πολιτικά ανδρώθηκα, της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, Έρχομαι να πω με τα λόγου γνώσεως όμως ότι ναι, γνωρίζουν στο Μαξίμου, όπως γνωρίζουν και στην Πειραιώς ότι εκπροσωπούν πια μειοψηφίε και όχι την λαϊκή, τη συντριπτική πλειοψηφία της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με όπλο την λαϊκή τιμιγορία την, την οποία εξασφαλίζουν αποκρύπτοντας τα δόλια σχέδιά τους, ευνηδιάζουν τους ψηφοφόρους, τα μέλη, τα στελέχη, τους εντολίστους και νομοθετούν παριστάνοντας τους δίθεν μεγάλους μεταρρυθμιστές. Καμαρώνουν μάλιστα και μας λένε και τώρα μετά τις ευρωεκλογέ, Δεν υπολογίζουμε λέει το πολιτικό κόστος. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος το έχει καταλάβει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ότι υπάρχουν τομεί της πολιτικής ατζέντα όπου κάποιοι δεξιοί είναι θα έλεγε κανένας πραγματική αριστερή του παρελθόντος και αντιστρόφους γιατί στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και της εθνικής πολιτικής πράγματι εμείς οι καθαρόεμοι δεξιοί είμαστε πολύ ευαίσθητοι και ταυτόχρονα είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε αυτό το καθήκον όπως το αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν από τις επιλογές του λαού, από τις επιλογές στην κάλπη των δοκιμαζόμενων ποικιλοτρόπως λαϊκών τάξεων, των αδύναμων ανθρώπων και των εν γέννη αποτυχημένων της παγκοσμιοποίησης. Είδατε τι ψήφισαν σε όλη την Ευρώπη μα και εδώ στη χώρα μας πάνε δεξιά γιατί θέλουν να πάνε δεξιά τα πράγματα και τα λαϊκά στρώματα ακολουθούν αυτά τα λαϊκά, τα πατριωτικά, τα δεξιά κόμματα και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εσείς τι νομίζετε τυχαίο. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, όλοι μαζί να δώσουμε δύναμη στην εθνική συστράτευση που τώρα είναι αναγκαία παρά ποτέ. Παρούσες και παρόντες όλοι στο κάλεσμα. Ένα κάλεσμα που είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την απόφαση που εμείς θα πάρουμε. Όλοι εμείς που νιώθουμε πως είναι δικό μας καθήκον να αναλάβουμε τώρα πρωτοβουλίες. Γιατί τώρα είναι η ώρα. Αύριο ίσως είναι αργά. Τώρα μπορούμε να προλάβουμε την Ελλάδα μας ζωντανή.